κύριος Καλογύρου την ερώτηση αυτή. Παρακαλώ, κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αφορμή για τη σημερινή επίκαιρη ερώτηση είναι η πρόσφατη καταδίκη της συμπολίτησάς μας της Καθαρίστριας σε 10 ετή φυλάκιση με βάση τον νόμο περί καταγραφών του Δημοσίου. Εξέρω εξ αρχής την ευαισθησία με την οποία χειριστήκατε και εσείς και η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το πρόβλημα αυτό. Βεβαίως δεν έρονται τα προβλήματα που αφορούν τον ίδιο τον νόμο, ένα νόμο μιας προηγούμενης εποχής, και δημιουργούν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα με δεδομένο ότι εκκρεμούν και άλλες αποφάσεις για πολυετής καθήρξης εις βάρος συμπολιτών, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη και πλατογραφία, κακουργηματική απάτη και πλατογραφία εις βάρος του Δημοσίου. Τα δικαστήρια στήριζονται στην υπαριθμόν 196 του 2015 απόφαση του 7ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο νομολόγησε ότι, διαβάζω, ναι μεν δεν υπάρχει βλάβη όταν η ζημία που επήλθε από την απατηλή συμπεριφορά του εξαπατώντος ισοσταθμίζεται από μια εισάξια αντιπαροχή, η οποία περιήλθε στον εξαπατηθέντα από την πράξη την οποία αυτός παραπίστηκε να διαπράξει, πλην όμως αυτό προϋποθέτει ότι η αντιπαραχή είναι νόμιμη. Πρόκειται για ερμηνεία σκοπιμότητας και μόνον. Για τα πλαστά πιστοποιητικά δεν γίνεται δεκτό ότι παρανόμως προληφθέντες έχουν αξίωση για την καταβολή των μισθών με βάση διατάξεις περί αδικαιολογίας του πλουτισμού, όπως ισχύει άλλωστε κατά πάγια νομολογία στις περιπτώσεις της άκυρης σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε λόγο. Και με βάση αυτήν την νομολογία του Αρείου Πάγου καταδικάζονται σε πολυετής φυλακίσεις και με τον νόμο που ισχύει βεβαίως το 16-8 του 50 συμπολίτες μας. Θεωρείται αμάχητο τεκμήριο η χρήση πλαστών εγγράφων κατά το διορισμό στο δημόσιο. Άλλος απόδειξη ότι το ύψος της ζημίας του δημοσίου από την πρόληψη του δράστη ισούται πάντοτε με το σύνολο των αποδοχών που την καταβλήθηκαν και οι οποίες, αν υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ, και αυτό πάντοτε ισχύει, οι προληφθέντες διώκονται σύμφωνα με τον νόμο στον οποίο αναφερθήκαμε και τελικώς καταδικάζονται ελάχιστο. Της ποινής είναι 10 χρόνια κάθεξη και εγκλεισμό στη φυλακή. Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι με τις νομικές αυτές κατασκευές προσβάλλεται βάναυσα το περιδικαίο αίσθημα και καταλήγουν στις φυλακές άνθρωποι που συνήθως είναι χαμηλόμισθοι και χαμηλού επίσης οικονομικού επίπεδου. Με τον νόμο 16-08 του 1950 ήθελε ο νομοθέτης να τιμωρήσει ουσιαστικά τα οικονομικά εγκλήματα του λεγόμενου λευκού κολάρου, με παράνομη ωφέλεια μεγάλου ύψους και με χρήση ιδιαίτερων τεχνασμάτων και μεθοδεύσεων κατά κατάχρηση δε σχέσεων ιδιαίτερας εμπιστοσύνης. Καταντήσαμε ο νόμος αυτός να ισχύει εις βάρος απλών φτωχών ανθρώπων που έχουν διαπράξει αδικήματα και πρέπει να τιμωρηθούν, αλλά όχι κατά τέτοιον τρόπο εξοντωτικό. Ρωτώ συνεπώς τον κύριο Υπουργό αν πρόκειται να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία και ποιου περιεχομένου, ώστε οι διοκόμενοι να τιμωρούνται μεν, αλλά όχι με την επιβολή εξωτερικών ποινών του νόμου 16-58 του 50, να ισχύσει επιτέλους η αρχή της αναλογικότητας, όπως ισχύει για όλους τους νόμους και για όλους τους πολίτες, και αν υποτίθεται η κυβέρνηση, πέρα από την ευαισθησία που επέδειξε, να εισέλθει στο κρίσιμο θέμα της διατήρησης αυτού του αναχρονιστικού πλαισίου, το οποίο, όπως εφαρμόζεται από τη δικαιοσύνη, μας θυμίζει την αρχαία παραβολή, σύμφωνα με την οποία η δικαιοσύνη μοιάζει με έναν ιστό της αράχνης, όπου περνάνε γιατί τον σπάνε τα ισχυρά έντομα, αλλά πιάνονται στον ιστό της αράχνης τα ασθενή και μικρά έντομα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο κάτω με δεσμό για 3 λεπτά. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ για την ερώτηση και είναι μια ερώτηση ουσιαστική, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν προκύπτει μόνο περιπτωσιολογικά από αυτό δηλαδή που συνέβη και απασχόλησε την κοινή γνώμη στην τελευταία περίπτωση στην οποία αναφερθήκατε. Είναι πάγιος και διαχρονικός ο προβληματισμός, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από τον νομικό κόσμο της χώρας, από τις δικαστικές ενώσεις, από τους δικηγορικούς συλλόγους, από την ακαδημαϊκή κοινότητα αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του ενός νόμου που πραγματικά είναι αναχρονιστικός και ασφαλώς χρειάζεται εξορθολογισμό. Ο εξορθολογισμός που προκύπτει από την εμπειρία 5 και πλέον 10 ετιών, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο νόμος περί καταχραστών του Δημοσίου.
Σε σχέση με την περίπτωση, επιφυλασσόμαστε και ασφαλώς το καταλαβαίνετε κι εσείς πρώτος. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι ακόμη ανοιχτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η υπόθεση αυτή εκκρεμεί ακόμη ενώπιον του Αριού Πάγου όσον αφορά την συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως που έχει ασκήσει εν λόγω κατηγορουμένη. Συνεπώς, και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε και όλοι, πέραν του κοινωνικού προβληματισμού και των κοινωνικού ζητήματος που δημιουργεί η υπόθεση αυτή, καθώς και του νομικού προβληματισμού, ο οποίος έχει να κάνει με την εφαρμογή του 16.08, κάτι άλλο προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε, πέραν του ότι πράγματι δεν έχει να κάνει μόνο με την ανθρώπινη ευαισθησία και με τον τρόπο που η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους υποθέσεις. Έχει να κάνει κυρίως, αυτό είναι το σημαντικό, με τις δικονομικές εγγυήσεις. Υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας που αφορούν τους πολίτες, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση, σε αυτές και σε άλλες περιπτώσεις, μπορούν να εμπιστεύονται και τον κανόνα και τη δικαιοσύνη και να εξαντλούν όλα τα δικονομικά περιθώρια και όλες τις εγγύσεις που τους παρέχει ο νόμος προκειμένου να δίνουν τη μάχη που δίνουν οι εμπλεκόμενοι σε ποινικές υποθέσεις. Αυτός είναι ένας γενικός, μια γενική τοποθέτηση κατά τη γνώμη μου. Δεύτερον και νομίζω σημαντικό, τα σημαντικά προβλήματα που έχει ο 16.08 αφορούν κυρίως και όχι μόνο το ποινολογικό μέρος. Ο βασικός προβληματισμός σε σχέση με τον 16.08 είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νόμο περί καταχραστών του δημοσίου που με τις επιβατητικές του περιπτώσεις τιμωρεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης οικονομικά αδικήματα. Και ο πάγιος νομικός προβληματισμός είναι αν μπορούμε να εξακολουθούμε να έχουμε ένα ποινικό νόμο ο οποίος προβλέπει την ποινή της ισοβίου στα οικονομικά εγκλήματα, δηλαδή να τιμωρούνται με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ποινή, τα οικονομικά εγκλήματα με τα εγκλήματα, τα εγκλήματα κατά της ζωής και τα εγκλήματα κατά του πολιτεύματος. Αυτός ο τρόπος, ο αυστηρότατος τρόπος με την αυστηρότερη ποινή στα τρία αυτά δικήματα έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις και έντονους προβληματισμούς. Το δεύτερο ζήτημα, και μετά θα επανέλθω και στη δευτερολογία σε σχέση με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, δηλαδή τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο όσον αφορά την επίλυση αυτού του ζητήματος, έχει να κάνει με ένα βασικό πρόβλημα του 16.08, ότι οι επιβαρυντικές περιπτώσεις, αρχικώς το πλαίσιο της κάθειρξης, μιας κάθειρξης που μπορεί να φτάσει στα 20 χρόνια καταρχήν, ορίζεται από το ποσό της ζημίας. Και εκεί είπατε πράγματι ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την αντιπαροχή σε εργασία και με το πώς αυτή αξιολογείται, έχει αξιολογηθεί με απόφαση του Αριού Πάγου του 2015. Ανοίγω παρένθεση και σας λέω ότι αυτή είναι νομολογία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα δικαστήρια κινούνται με τον ίδιο τρόπο. Και πράγματι, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ότι τόσο ως προς την άσκηση της ποινικής δίωξης, όσο και ως προς την τιμώρηση και την τελική υπαγωγή μιας υπόθεσης στο συγκεκριμένο κανόνα, έχουμε και διαφορετικές περιπτώσεις. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι μπορεί να διαπιστώσουμε στην πράξη δύο μέτρα και δύο σταθμά σε περιπτώσεις οι οποίες φαίνονται τουλάχιστον διαγυμνού οφθαλμού, θα μπορούσαν να φαίνονται ως παρόμοιες, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε και επακριβώς ίδιες περιπτώσεις σε τέτοιες ποινικές υποθέσεις. Κλείνω την παρένθεση και σας λέω ότι το πρόβλημα λοιπόν στην πρόσκαιρη κάθερξη μέχρι 20 ετών είναι το ζήτημα της οικονομικής ζημίας, δηλαδή 150.000 ευρώ, περίπτωση που υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις που έχουν να κάνουν με την επιμακρό χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, και το αντικείμενο να είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αυτά τα δύο είναι αξιολογικές κρίσεις του δικαστηρίου. Δηλαδή το τι σημαίνει επιμακρό και αν στοιχειοθετείτε το επιμακρό και τι είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας όταν φεύγουμε από το πλαίσιο, από το όριο των 150.000 ευρώ, είναι αξιολογικές κρίσεις του δικαστηρίου και εκεί πράγματι το αφηρημένο αυτής της αξιολογικής, όχι το αφηρημένο, το γεγονός ότι υπάρχει η ελευθερία του δικαστή να αξιολογήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, δημιουργεί πράγματι περιπτωσιολογικά
προβλήματα που έχουν να κάνουν με διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά σε αντίστοιχες υποθέσεις. Κλείνω αυτή την πρώτη τοποθέτηση με μια επίσης επισήμανση ότι πράγματι ο 16.08 και φαίνεται στην πράξη και γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η συζήτηση που θα ακολουθήσει και στο επόμενο διάστημα, ασφαλώς και δεν αφορά μόνο τα εγκλήματα λευκού κολάρου, ασφαλώς αφορά όλους τους πολίτες και νομίζω ότι το τελευταίο περιστατικό ανέδειξε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Παρακαλώ, κύριε Φίλη, δευτερολογείτε αν θέλετε για 3 λεπτά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως σωστά είπατε, το γεγονός ότι απειλείται μέχρι και ισόβια κάθριξη με τον νόμο 1608 του 1950 και με αποδοχή όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων, το ελάχιστο όριο της ποινής που επιβάλλεται είναι 10 χρόνια, δηλαδή εγκλεισμός στις φυλακές. Αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Για μια φουκαριάρα, για έναν φτωχό συμπολίτη μας, ο οποίος μάλιστα πήρε ένα πλαστό πιστοποιητικό ότι έχει τελειώσει το δημοτικό και πήγε να πιάσει δουλειά καθαριστή ή καθαρίστριας σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα δήμο. Να τιμωρηθεί βεβαίως, αλλά όχι με 10 χρόνια φυλακή, μέσα στη φυλακή, την ίδια ώρα που όχι εργαζόμενοι έστω με παράνομο τρόπο, αλλά διάφορα συμφέροντα οικονομικά εισπράττουν 200-300 εκατομμύρια και δεν τα αποδίδουν στη ΔΕΗ και στο δημόσιο και στους δήμους όπως πρέπει και κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας με διάφορους τρόπους που είδαμε στο πρώτο παρελθόν. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, εδώ η αρχαία ημών πρόγονη είναι πράγματι προφητική. Μοιάζει η δικαιοσύνη με τον ιστό της αράχνης. Τα μεγάλα έντομα σπάν τον ιστό και φεύγουν, τα μικρά τα πιάνουν και τα στραγγίζουν. Είπατε ότι θα λάβετε πρωτοβουλία ενός διαλόγου. Δεν ξέρω αν θα στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του ποινικού κώδικα ή κάποιο ειδικό θέμα, αν υπάρξει ως νομοθετική πρωτοβουλία. Πάντως, είναι αναγκαίο να γίνει γνωστό στην κοινή γνώμη και κατανοητό ότι ο νόμος αυτός σήμερα δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον από φοβερούς και τρομερούς καταχράστες του δημοσίου. Καταδιώκει ανθρώπους οι οποίοι διέπραξαν αδικήματα, τα οποία ήταν ουσιαστικά αδικήματα επιβίωσης από ένα σημείο και πέρα. Και δεν είναι δυνατόν σήμερα, με τέτοια έκταση ιδιωτικοποίησης δημοσίων λειτουργιών, που σημαίνει απόδοση στον ιδιωτικό τομέα με τα γνωστά τεχνάσματα κιόλας, και ανέφερα την ιστορία της Energan νωρίτερα, απόδοση δημόσιου έργου στον ιδιωτικό τομέα, να δείχνουμε όλο το μένος της αντιμετώπισης των καταχραστών σε ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, διαπράττουν αδικήματα στην ουσία επιβίωσης. Και αναμένω να δω ποια θα είναι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, γνωρίζετε μια ευαισθησία και δική σας και της κυρίας Αγγελέας του Αριού Πάγου. Για το ζήτημα που αναφέρετε τώρα της αντικρουόμενης νομολογίας, εντάξει, τα δικαστήρια στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να νομολογούν, να εκτιμούν τη συνταγματικότητα των νόμων κλπ. Καμία αντίρρηση. Αλλά όταν υπάρχει απόφαση του ποινικού τμήματος του Αριού Πάγου, αυτό είναι μια βάση νομολογίας, η οποία δυστυχώς αυτήν την πραγματικότητα δεσμεύει και τα παρακάτω δικαστήρια και πρέπει να ανατραπεί με νομοθετική πρωτοβουλία. Αλλή μόνο να αφήνουμε στη δικαιοσύνη την ευθύνη τέτοιων πολιτικών πρωτοβουλειών. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Φίλη, ασφαλώς υπάρχει νομολογία. Η νομολογία υπάρχει, πολλές φορές υπάρχουν αντικρουόμενες νομολογίες, υπάρχει και διαφορετική νομολογία. Επίσης, η νομολογία του δικαστηρίου αλλάζει, αντιμετωπίζοντας καινούργια προβλήματα κάθε φορά που μπορεί να παρουσιαστεί ένα καινούργιο πρόβλημα. Το θέμα όμως εδώ, πράγματι, το οποίο αναδεικνύεται από την συγκεκριμένη ερώτηση, είναι τι κάνει η πολιτεία. Τι κάνει ο νομοθέτης, ποια είναι η νομοθετική πρωτοβουλία που μπορεί να πάρει μια κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, τα οποία επισημάνθηκαν και από εσάς και από μένα στην πρωτολογία. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι τελικά η δικαιοσύνη μπορεί να διαλύσει τον ιστό. Δηλαδή να καταρρύψει τον ιστό με τέτοιο τρόπο που να δημιουργήσει, ας πούμε, μια καθαρή δίωδο στην οποία μπορούν οι πολίτες, τα έντομα, μικρά και μεγάλα, να περπατούν ελεύθερα. Παρ' όλα αυτά, η πρωτοβουλία λοιπόν της κυβέρνησης, στις 6 Νοεμβρίου εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις με την οποία έχουμε επανασύσταση των 2 νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Ο χρόνος που έχει δοθεί στις 2 αυτές νομοπαρασκευαστικές αρχικά είναι 2 μήνες. Αυτό που
συνεννοηθήκαμε στο πλαίσιο θεσμικής συνεργασίας του Υπουργείου με τις δύο νομοπαρασκευαστικές, είναι όταν ολοκληρώσουν σε ένα πρώτο στάδιο τις εργασίες τους, όσον αφορά και τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, δηλαδή περίπου στο μήνα ή και κάτι παραπάνω, να τεθούν τα σχέδια των δύο κωδίκων σε δημόσια διαβούλευση. Αυτή είναι η δημόσια συζήτηση στην οποία αναφέρθηκα πριν. Δημόσια διαβούλευση, η οποία θα εμπλέξει όχι μόνο τις δικαστικές ενώσεις, όχι μόνο τους δικηγορικούς συλλόγους, όχι μόνο τους πανεπιστημιακούς, αλλά και εσάς και εμάς και όλα τα κόμματα, γιατί πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Εκεί θα πρέπει να σταθούμε με εξαιρετική προσοχή, σοβαρότητα και νυφαλιότητα, μακριά από οποιαδήποτε, κατά τη γνώμη μου, εργαλειοποίηση στη μία στην άλλη κατεύθυνση, προκειμένου από κοινού να δούμε μια τέτοια μεταρρύθμιση, η οποία δεν επιχειρήθηκε για πολλές δεκαετίες τώρα. Έχει έρθει η ώρα, ο ποινικός κώδικας και συνεπώς και το θέμα του νόμου περί καταχραστών δημοσίου, να συνεννοηθούμε για το πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Βέβαια, οι εργασίες νομοπαρασκευαστικών επιτροπών αφορούν και άλλα ζητήματα ποινικού δικαίου, κρίσιμα, τα οποία μπορεί την επόμενη εβδομάδα να βρισκόμαστε εδώ για να συζητούμε πάνω σε μια καινούργια περίπτωση, η οποία επίσης να έχει πολύ έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον. Τώρα, αμέσως μετά θα υπάρχει ένας χρόνος, ένα διάστημα περί τις 30 μέρες που θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και η διαβούλευση βεβαίως και με τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο της νομοπαρασκευαστικής και να μπορέσουμε να εισάγουμε τους δύο κώδικες με τη διαδικασία των κωδίκων για ψήφιση στη Βουλή. Θα είναι πολύ έντονες οι εργασίες αυτές και κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά σημαντικές και θα απαιτήσουν σε μια τέτοια μεγάλη μεταρρύθμιση ένα κλίμα καλής συνεργασίας και επιστημονικής τουλάχιστον συνένεσης. Σε σχέση με τον 16.08, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, κατά τη γνώμη μου το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινηθεί η νομοπαρασκευαστική, και ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, γιατί αυτή τη στιγμή εργάζεται η νομοπαρασκευαστική, συνεπώς αναμένουμε να δούμε το ποια θα είναι τελικά η πρόταση της νομοπαρασκευαστικής, για το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου μπορεί να κινηθεί σε τρεις άξονες. Ο ένας θα έχει να κάνει με την αντικειμενική υποκειμενική στοιχειοθέτηση των αδικημάτων, δηλαδή θα κληθεί να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει σε σχέση με τον τρόπο υπαγωγής τόσο στο αντικειμενικό όσο και στο υποκειμενικό στοιχείο των αδικημάτων των οικονομικών εγκλημάτων. Δεύτερον, θα έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό των ποινών και άλλων αδικημάτων, αλλά ασφαλώς και των οικονομικών αδικημάτων. Και τρίτο και πολύ σημαντικό, το ξέρετε καλά ότι και στη δημόσια συζήτηση, ιδίως σε σχέση με τα οικονομικά εγκλήματα και με τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος και σε περιπτώσεις διαφθοράς, αφορά και τον πολιτικό κόσμο και συζητήσεις που γίνονται για τέτοιες υποθέσεις, ο κόσμος αναρωτιέται τα χρήματα, δηλαδή ακούν την ποινική τιμωρία, αλλά πολλές φορές η κοινωνία απαιτεί και την αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο από υποθέσεις μεγάλων γνένια βάρων οικονομικών εγκλημάτων. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα, νομίζω και σε αυτό το τρίτο άξονα, το πλαίσιο μιας ποινικής συνδιαλλαγής, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα κατηγορουμένους για οικονομικά αδικήματα να μπορούν να αποκαταστήσουν τη ζημία με συγκεκριμένες διαδικασίες, συγκεκριμένους δικονομικούς κανόνες, και ο τρόπος που θα αντιμετωπίζονται στις περιπτώσεις αυτές είναι ο τρίτος και πολύ σημαντικός άξονας, ο οποίος θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο εξορθολογισμένο όσον αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών αδικημάτων. Και ασφαλώς η τροποποίηση αυτή του 16.08 δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη τους ασθενέστερους, τους συμπολίτες μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται και μπορούν να βρεθούν ανά πάσα στιγμή εμπλεκόμενοι σε τέτοιου είδους περιπέτειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, παρακαλώ. Στα πρακτικά την υπουργική απόφαση. Βεβαίως. Οπότε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίγειων ερωτήσεων. Και ρωτάτε...